Το ΕΤΕ είναι ο μαζικός φορέας των οικαστικών καλλιτεχνών της χώρας, αριθμεί περισσότερες από 6.500 μέλη. Ένα μεγάλο κομμάτι των μελών του είναι στην εκπαίδευση, οπότε αυτό μας εμπλέκει να συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Σε αυτόν τον χώρο που ο καθένας μας παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο από τη θέση που βρίσκεται ως εργαζόμενος, ως εκπαιδευτικός ειδικοτήτων, με τις ιδιαιτερότητές του, ως γονέας που έχει την αγωνία της ολοκληρωμένης μόρφωσης των παιδιών του. Τα τελευταία χρόνια η γενική διαπίστωση ότι η παιδεία βρίσκεται στο στόχαστρο πολιτικών επιλογών που δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες της κοινωνίας είναι αλήθεια. Ψηφίστηκαν εκπαιδευτικοί νόμοι που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της αγοράς που θέλουν κατάρτιση χωρίς γνώση, εξειδίκευση χωρίς μόρφωση, διαχωρισμός σε άριστους και χρήσιμους. Διαμορφώνουν τα προγράμματα, καταργούν μαθήματα, μειώνουν τη χρηματοδότηση για τη δημόσια παιδεία. Το επιμελητήριο όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει αγώνες, πραγματοποίησε κινητοποίησεις, έχει δημοσιεύσει καταγγελίες και δελτία τύπου με αποκορύφωμα τις κινητοποίησεις για το προσοντολόγιο Γαβρόγλου, την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων, την αξιολόγηση και άλλα. Ωστόσο, η νέα σχολική χρονιά μετά το καλοκαίρι μας βρίσκει ξανά σε θέσεις μάχης για τα προβλήματα που παρουσιάζονται πιο έντονα με τους εργαζόμενους σε δεινή θέση, την ελληνική οικογένεια να στενάζει κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης και τους μαθητές που δεν έχουν επιλογές για τη μόρφωση και τη μελλοντική εξέλιξή τους. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η κοινή δράση και η συμπόρευση μέσα από τους φορείς και τα σωματεία είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα στον χώρο της παιδείας. Μετά την καλοκαιρινή περίοδο, το ΕΤΕ έκανε κάποιες ενέργειες με στόχο την κορύφωση με κινητοποίηση και διεκδικήσεις για την ολοκληρωμένη δημόσια παιδεία που δικαιούται κάθε μαθητής για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Έβγαλε ανακοίνωση ψήφισμα για το σύνολο των προβλημάτων που μαστίζει τους οικαστικούς και αφορά το θέμα των αναθέσεων, της κατάργησης των οικαστικών μαθημάτων και τη μη εφαρμογή της απόφασης του Συμβούλου της Επικρατείας για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στην πρώτη ηλικίου, καθώς και τις εργασιακές και οικονομικές συνθήκες των εκπαιδευτικών με σκοπό να κυκλοφορήσει χέρι με χέρι στους γονείς αλλά και στους μαθητές. Η ανακοίνωση γράφτηκε με βάση τις προτάσεις συναδέλφων σε διαδικτυακή σύσκεψη που έγινε, καθώς και με τα mail που έφταναν στο ΕΤΕ από συναδέλφους και σας λέω ότι είναι εκατοντάδες αυτά τα mail που φτάσανε. Συμμετείχαμε στο συνέδριο της ΕΝΕΚΕ Μένωση Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων με εισήγηση και στη συνέχεια συμφωνήσαμε σε κοινές και παράλληλες δράσεις. Δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου για την παραβίαση απόφασης του Συμβούλου της Επικρατείας από το Υπουργείο σχετικά με την επανένταξη των οικαστικών μαθημάτων της ΓΑΜΕ Λυκείου και την απέτηση να διδάσκονται τα οικαστικά σε όλο τον κορμό της εκπαίδευσης. Διοργανώθηκε την Επιτροπή Παιδείας του ΕΤΕ διαδικτυακή σύσκεψη στις 14 Σεπτέμβρη με όλα τα ζητήματα που αφορούν και ταλανίζουν τον κλάδο των οικαστικών αλλά και των άλλων ειδικοτήτων που συμμετείχαν. Η ΕΝΕΚΕΜ, η Ένωση Οικαστικών Μαθημάτων, οι ΠΕΣΥ θεατρολόγοι, οι μουσικοί καθώς και φορείς των γονέων. Στη σύσκεψη συμφωνήσαμε σε κοινή δράση και κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και κορύφωσε στην κινητοποίηση με τη συμμετοχή με τα αιτήματά μας σαν οικαστικό επιμελητήριο στη μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη. Που είναι για τη φτώχεια, την ακρίβεια και την ενέργεια και τα θέματα της ενέργειας. Στείλαμε ερωτήσεις στις διευθύνσεις εκπαίδευσης που αφορά τη διδασκαλία των οικαστικών, σε πόσα σχολεία διδάσκονται και από ποιους καθηγητές και δασκάλους. Έχει σταλεί ερώτημα στη Βουλή και τους εκπροσώπους των κομμάτων με θέματα τη διδασκαλία των οικαστικών στο Λύκειο, τις αναθέσεις μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και νεοδιόριστων, καθώς και τα πάγια προβλήματα του κλάδου, τη διδασκαλία του μαθήματος σε όλο τον κορμό της εκπαίδευσης. Έχει γίνει μία επερώτηση, ξέρω εγώ, από ένα κόμμα, δεν ξέρω άλλο. Περιμένουμε και από τα άλλα κόμματα να ανταποκριθούν. Διεκδικούμε την πλήρη ολοκληρωμένη μόρφωση των παιδιών με εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους που μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους, να εμπνεύσουν τους μαθητές τους και να στηρίξουν τις επιλογές τους ως προαπαιτούμενους στην παρεχόμενη δημόσια παιδεία. Ενώ θέλουμε εκπαιδευτικούς που ζουν με αξιοπρέπεια από την εργασία τους. Απαιτούμε το δικαίωμα στην πλήρη και ολοκληρωμένη δημόσια παιδεία για κάθε μαθητή σε όλο τον κορμό της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.